Ο ΣΥΡΙΖΑ λαϊκίζει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόταση η οποία να τεκμηριώνεται και ότι ουσιαστικά λέει λεφτά υπάρχουν. Και σας απέδειξα ναι, με το δικό μου τρόπο. Από την ίδια στιγμή ο Τσουκαλά σου λέει αυτά είναι που έχεις πάρει. Τόσα τους πήρες. Εντάξει, τα πήρα για να μην καταρρεύσει η χώρα και με τον τρόπο μου από το πρωτογενές πλεονάσμα θα αρχίσω να τα δίνω πίσω και θα αρχίσει να αλλάζει η χώρα και θα αρχίσουμε να παράγουμε και θα είμαστε καλύτερα. Αυτό λέμε εμείς. Είμαστε στο σωστό δρόμο, βήμα-βήμα. Εντάξει, ο κύριος Τσουκαλάς και η παράταξη του κυρίου Τσουκαλά λέει με ένα μαγικό ραβδί, εγώ θα τα φτιάξω όλα αυτά την επόμενη μέρα. Και εγώ του λέω ότι θες 21,7 δις για να τα φτιάξει την επόμενη μέρα. Πού θα τα βρεις. Αυτή είναι 1,7 παράταξη. Για να μην υπεκφύγω. Για να μην υπεκφύγω. Εντάξει, 6 μήνες. Για να μην υπεκφύγω αυτό που λέτε. Καταρχάς δεν έβαλε ποτέ η Νέα Δημοκρατία το θέμα του αν πιστεύει στο Θεό ή όχι ο κ. Τσίπρας στο τραπέζι. Αυτό αναφέρθηκε από ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Και η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας σε αυτό το θέμα ήταν αμιγώς πολιτική. Το είπα 100 φορές. Το είπαμε όλοι. Είναι δικαίωμα του κ. Τσίπρα να είναι άθεος. Είναι δικαίωμά του. Αλλά δύο θέματα θέσαμε. Το ένα ήταν το θέμα του εάν αυτό, επειδή είχε υποθεί από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, από τον αρμόδιο ότι μπορεί να φορολογηθούν άνθρωποι επειδή είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, ζητήσαμε διευκρίνηση από αυτού του θέματος και δεν την λάβαμε επισήμως από τον κύριο Τσίπρα.